Καλό σας μεσημέρι. Παρασκευή σήμερα 16 Απριλίου. Τελευταία μέρα της εβδομάδας σας έχουμε ετοιμάσει μία εκπομπή που είναι αφιερωμένη σε ένα χορό. Σε έναν ανδρικό χορό. Είναι ίσως ο μοναδικός χορός στο είδος του που δεν διέπεται από κανόνες, από βήματα ή από φιγούρες. Είναι ένας χορός καθαρά αυτοσχεδιαστικός και ορίζεται από την ψυχοσύνθεση εκείνου που το χορεύει. Δηλαδή, από το σεβδά που έχει μέσα στην ψυχή του. Όταν χορεύεται με αληθινή ψυχή, έχει οδύνη και εσωτερικότητα. Αυτός ο χορός από το χορευτή δεν νοιάζεται να απευθυνθεί σε κάποιον. Δεν είναι ένας χορός που τον χορεύει ένας άντρας για να τον δουν, αλλά για να εκφράσει αυτό που έχει μέσα στην καρδιά του. Η επίδειξη δεν χωράει σε αυτό το χορό. Μιλάμε για το ζεϊμπέκικο. Το ζεϊμπέκικο που έχει μια μακρά ιστορία, που έχει μυσταγωγία, όχι βήματα, και που δεν είναι απλά ένας χορός σαν όλους τους άλλους. Είναι ο χορός των θεών, όπως έλεγε ο Γιάννης Τσαρούχης. Ζεϊμπέκικο. Χορός καθαρά αντρικός, ο οποίος ξεκίνησε όπως λένε από τη Μικρά Ασία ή οι άλλοι μελετητές αναφέρουν από την αρχαία Θράκη, ενώ στις μέρες μας θεωρείται λαϊκός χορός και μάλιστα ανήκει στους ρεμπέτικους χορούς. Είναι ίσως ο μοναδικός χορός του είδος του που δεν διέπεται από κανόνες, φιγούρες και βήματα, αλλά είναι καθαρά αυτοσχεδιαστικός χορός. Ορίζεται από την ψυχοσύνθεση και το σεβδά του κάθε χορευτή. Το ζεμπέκικο δύσκολα χορεύεται. Δεν έχει βήματα, είναι ιερατικός χορός με εσωτερική ένταση και νόημα που ο χορευτής οφείλει να το γνωρίζει και να το σέβεται. Είναι η σωματική έκφραση της ήττας, η απελπισία της ζωής, το ανεκπλήρωτο όνειρο. Είναι το «δεν τα βγάζω πέρα», το κακό που βλέπεις να έρχεται, το παράπονο των ψυχών που δεν προσαρμόστηκαν στην τάξη των άλλων. Το ζεϊμπέκικο δεν χορεύεται ποτέ στην ψύχρα. Ο χορευτής πρέπει πρώτα να αγίνει, να φτιάξει κεφάλι με τα ποτά και τα όργανα για να ανέβουν στην επιφάνεια αυτά που τον τρώνε, λέει σε άρθρο του ο Διονύσης Χαριτόπουλος. Τα βαριά ζεϊμπέκικα ουσιαστικά έγιναν γνωστά από τον Μάρκο Βαμβακάρη, ο οποίος υποδήλωνε τις πίκρες και τους καημούς τόσο της οικογένειάς του, όσο και της κοινωνίας εκείνης της εποχής. Κυρίοι εκφραστές του ζεϊμπέκικου τραγουδιού υπήρξαν ο Γιάννης Παπαϊωάννου, ο Γιώργος Μιτσάκης, ο Ανέστης Δελιάς, ο Μπάτης, ο Μπαγιαντέρας, η Ιωάννα Γεωργακοπούλου, ο Στάρατος Παγιουμτζής, ο Στέλιος Καζαντζίδης, η Κέτι Γκρέι, η Πόλη Πάνου, ο Μιχάλης Μενιδιάτης, η Ρίτα Σακελαρίου, ο Σπύρος Αγοραίος, η Σωτηρία Μπέλου και φυσικά ο Στράτος Διονυσίου. Πήγαινε με όπου θέλεις ταξιτζή. Μαύρες ώρες και πικρές περνάω. Ψάξε να βρεις μια ερημιά, να μην ακούω φωνή καμιά. Τη νύχτα αυτή πονάω. Πριν από λίγο χώρισα, δεν έχω που να πάω. Πριν από λίγο χώρισα και σαν τρελός γυρνάω. Σήμερα λοιπόν το ζεϊμπέκικο πρωταγωνιστή με εκείνους που νομίζω και θα συμφωνήσετε μαζί μου όταν τους καλωσορίσω είναι ακριβώς οι άνθρωποι που θα έπρεπε να βρίσκονται εδώ. Καλωσορίζω με πολύ χαρά τον Λεωνίδα το Βελή και από κοντά βεβαίως. Κύριε Βελή, τι κάνετε? Καλώς.
Καλά είστε. Για μία ακόμη φορά κοντά σου και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Και με μια εξαιρετική ορχήστρα μουσικών, δεξιοτεχνών, που συνοδεύουν αυτό το μουσικό κομμάτι της εκπομπής που θα μας πάει στα μορφότερα ζεϊμπέκικα. Καλωσορίζω λοιπόν εδώ να συνοδεύσουν τον Λεωνίδα Τοβελή, τον κύριο Μανώλη Γεωργοστάθη που είναι μαζί μας. Γεια σας κύριε Γεωργοστάθη. Ευχαριστούμε πολύ που μας καλέσατε. Και τον Λεωνίδα που ξαναβρισκόμαστε μετά από 15 χρόνια και παίζουμε μαζί πάλι. Είδατε, όταν είναι να συμβούν τα πράγματα συμβαίνουν και συμβαίνουν καλά. Λοιπόν, είναι εξαιρετικοί εδώ οι άνθρωποι που θα αποδώσουν τα κομμάτια αυτά. Θα τους καλωσορίσω όλους. Επιτρέψτε μου πρώτα να καλωσορίσω την πρώτη σειρά, δηλαδή το Βαγγέλη το Μαχαίρα, στον Μπουζούκι. Χαίρετε κύριε Μαχαίρα, χαίρομαι πολύ που είστε εδώ. Στον Μπουζούκι και τον Παγλαμά το Σπύρο τον Πατρά. Χαίρετε κύριε Πατρά. Στο άλλο Μπουζούκι τον Αλέκο τον Γλυκιώτη. Γεια σου Αλέκο. Στο άλλο Μπουζούκι τον Ηλία τον Μπουρτσίδη. Είναι, κύριε Γεωργοστάθη, μια προσπάθεια που κάνετε να αναδείξετε το μπουζούκι ως όργανο μέσα από κάποιες εκδηλώσεις και κάποιες παραστάσεις που δίνετε και συναυλίες. Ακριβώς έτσι είναι. Προσπαθούμε, έχουμε μια μεγάλη ομάδα, είμαστε 10 μπουζούκια και μεγάλη ορχήστρα με εκλεκτούς μουσικούς και κάνουμε συναυλίες, παραστάσεις. Mm-hmm. Με πρόσφατα μια μεγάλη συναυλία στο Μέγαρο Μουσικής πριν από μια εβδομάδα, με μεγάλη επιτυχία. Mm-hmm. Και παίζουμε διάφορα θέματα. Και σήμερα είμαστε εδώ για το ζεμπέκικο. Για το ζεμπέκικο. Λοιπόν, επειδή είναι φίλοι πίσω εξαιρετικοί επίσης, και επειδή πάντα θέλω να, από αυτή την εκπομπή να αποδίδω ένα φόρο τιμή στους μουσικούς, γιατί χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσαν να είναι μπροστά οι άνθρωποι στο φως της δημοσιότητας και της πίστας. Θα ήθελα να καλωσορίσω λοιπόν τον Στέλιο τον Καρίδα πίσω. Χαίρετε κύριε Καρίδα. Τον Ανδρέα τον Ίσαρη στην κιθάρα. Γεια σου Ανδρέα μου. Τον Γιώργο τον Πολίτη στον μπάσο. Χαίρετε Γιώργο μας. Τον Λάζαρο τον Σαμαρά στο ακορντεόν. Εκεί. Στα τύμπανα τον Γρηγόρη τον Συντρίδη. Γεια. Γεια σου Γρηγόρη μου. Και στο πιάνο τον Κώστα τον Συντρίδη. Γεια. Έχουμε δύο αδέλφια. Έχουμε και από εδώ δύο αδέλφια. Θα σας αποκαλύψω στη συνέχεια ποια είναι τα αδέλφια. Στη συνέχεια θα το αποκαλύψω, όχι τώρα. Ποια είναι τα δύο αδέλφια που θα χορέψουν εδώ ζεϊμπέκικο. Έτσι όπως πρέπει να χορεύετε. Επιμένουμε σε αυτό. Θα τα μάθουμε εδώ όλα, την ιστορία του ζεϊμπέκικου, από πού προέρχεται το όνομά του, πώς χορεύεται το σωστό αντρίκιο, αρσενικό, σωστό ζεϊμπέκικο, που εκφράζει την ψυχή και δεν έχει να κάνει με φιγούρες και τσιφτετελιές. Αλλά θα ξεκινήσουμε με ένα ιστορικό ζεϊμπέκικο. Πριν καλωσορίσω τους εξαριστερών μου καλεσμένους. Πάμε κύριο Γεωργοστάθη με το μοναδικό ζεϊμπέκικο της Ευδοκίας. Thank you.
Αυτό ήταν το περίφημο ζεϊμπέκικο της Ευδοκίας του Μάνου του Λοΐζου. Ξεκινήσαμε με ένα ορχιστρικό. Θα προχωρήσουμε σε άλλα τραγούδια, τα οποία χορεύονται κιόλας βεβαίως. Σήμερα το ζεϊμπέκικο είναι το θέμα μας. Και φροντίσαμε να βρούμε ποιοι είναι οι καλύτεροι χορευτές ζεϊμπέκικου. Ξεκινήσαμε από τον καλύτερο. Και είναι κοντά μας ο κύριος Ιγνάτιος Πιπίνης. Γεια σας. Τι κάνετε, κύριε Πιπίνη? Καλά είσαστε? Και ο αδελφός σου, ο Γρηγόρης. Γεια σου, Γρηγόρη. Γεια. Τι γίνεται? Ωραία, μια χαρά. Να έχουμε και αυτό εδώ για να σας ακούμε. Ορίστε. Λοιπόν, πώς είναι η Μυτιλίνη? Μια χαρά. Πού είσαστε κατεστημένος? Σίγρη. Ω, εμάνα μου, Σίγρη, ζηλεύω. Ζηλεύω. Υπέροχη Μυτιλίνη. Εσείς, Γρηγόρη, πού είσαστε? Εδώ, μένα. Ηλιούπολη. Ναι. Δυστυχώς. Καταγωγή από... Μυτιλίνη. Ναι, από μεσότοπο, μεσότοπο. Από το μεσότοπο, έτσι, ναι. Να ακούγονται μεσότοπο. Τα ονόματα. Μεσότοπο. Να ευχαριστείτε ο κόσμος που είναι από εκεί. Μεσότοπο. Μεσότοπο. Λοιπόν, θα δείτε αυτούς τους χορευτές, οι οποίοι ξεφεύγουν, δεν είναι επαγγελματίες χορευτές, είναι άνθρωποι που αισθάνονται να χορεύουν το ζεϊμπέκικο. Θα τους δείτε εδώ να χορεύουν αυτό το χορό. Για τον οποίο θα μας μιλήσει για την ιστορία του, για την καταγωγή του, για το όνομά του. Ένας ειδικός. Είναι κοντά μας λοιπόν ο κύριος Νίκος ο Διονυσόπουλος. Γεια σου, Νίκο. Γεια σας και σε εσάς και στους ακροατές σας. Χαίρομαι που είμαι για άλλη μια φορά στην εκπομπή σας. Έχετε κάνει πάρα πολλά. Ευτυχώς που δεν γίνατε τελικά αυτό που σπουδάσατε, δηλαδή πολιτικός μηχανικός, γιατί αυτό που κάνατε είναι πολύ σημαντικό. Έχουμε ξαναπεί ότι οι πολιτικοί μηχανικοί έχουν ιστορία στη μελέτη του λαϊκού τραγουδιού. Εκτός από μένα, ο Παναγιώτης ο Κουνάδης, ο Μένης ο Καλυβιώτης, ο Σπύρος ο Παπαϊωάννου είναι. Ναι. Είναι άθλημα των πολιτικών μηχανικών η ενασχόληση με το λαϊκό τραγούδι. Ναι, ναι. Και γενικά με το λαϊκό πολιτισμό. Κάτι ναι. Γίνεται και με τους πολιτικούς μηχανικούς και με τους αρχιτέκτονες, οι οποίοι στρέφονται προς τα εκεί. Λοιπόν, τι κάνουν οι μουσικές εκδόσεις των πανεπιστημιακών εκδόσεων Κρήτης? Νομίζω ότι πάνε καλά. Και πολύ πιθανόν σύντομα να έχουμε κάτι για να σας παρουσιάσουμε. Ένα πολύ ωραία. Ενδιαφέρον πράγμα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, έχουμε εδώ τον κύριο Νίκο Διονυσόπουλο για να μιλήσουμε για το ζεϊμπέκικο. Θέλετε να ξεκινήσουμε από την καταγωγή του ονόματος, δηλαδή από πού προέρχεται η λέξη ζεϊμπέκικο? Ζητούμενο είναι. Έχουν προταθεί διάφορες ερμηνείες, οι οποίες ανοιχνεύουν είτε ετυμολογικά τη λέξη από διάφορες γλώσσες, από τα περσικά, από τα αραβικά, από τα αλβανικά, μέχρι την πιο ακραία ενδεχομένως ελληνοκεντρική ερμηνεία που την έδωσε ο Χάνος ο Βελούδιος, με ένα έτσι ακροβατικού τύπου εφεύρημα, μια ετυμολογική προσέγγιση ακροβατικού τύπου, λέγοντας ότι ο ζεϊμπέκικος είναι από το Ζεύς και Μπέκος. Το Ζεύς είναι απηχή ή απευθύνεται στο πνεύμα, το Μπέκος στο σώμα, το Μπέκος είναι από τον Μπουκιά, από το Αρβανίτικο ή από τα αρχαία αιωλικά, που έχει σχέση με το ψωμί, άρα με το σώμα. Και μεταφράζει βέβαια και το ζεϊμπέκικο μετά στην καθαρέβουσα ως αρτοζίν ή αρτοζίν του αρτιζινός. Ναι. Εμένα μου άρεσε και μια άλλη θεωρία την οποία διάβασα και με συγκίνησε. Μ' αρέσει αυτή να την κρατήσω. Δηλαδή Ζεύς και Βάκχος. Και προέρχεται από την... Θεωρείται ότι είναι ο χορός ο οποίος μιμείται τον τρόπο που μαζεύουμε τα σταφύλια. Κοιτάξτε να δείτε κάτι. Από τα μπέλια. Και την τοποθέτηση στα πανέρια. Καλό και αυτό. Ενδιαφέροντα είναι όλα αυτά τα πράγματα. Βέβαια θεωρώ ότι είναι λίγο τραβηγμένα. Καθώς μπορεί να δώσουμε ετυμολογικές ερμηνείες, αλλά έχουμε ένα χάσμα αιώνων για να το γεφυρώσουμε. Σωστά, σωστά. Έτσι, πιθανόν αυτές οι θεωρίες και οι ερμηνείες, οι ετυμολογικές, αναδύονται στις αρχές του 20ου αιώνα, όπου ψάχναμε να βρούμε τα πάντα ως σύνδεση με την αρχαιότητα. Ήταν δηλαδή το θέμα της αρχαιολαγνίας. Που συνεχίζει και σήμερα, βέβαια, για να δείξουμε ότι έχουμε αδιάλειπτη την ενότητα. Πάντως, ποιοι ήταν αυτοί οι ζεϊμπέκηδες? Ποιοι ήταν? Οι ζεϊμπέκηδες είναι μια φυλή, ή ήταν μια φυλή, η οποία ζούσε στα δυτικά παράλια της Μικράς Ασίας, μεταξύ Σμύρνης και Αιδινίου, στα ορεινά, κοντά στις αρχαίες Τράλης. Είναι ένα φύλλο το οποίο αμφισβητείται η καταγωγή του. Άλλοι λένε ότι είναι αρχαίοι Θράκες, άλλοι λένε ότι έχουν έρθει από τα βάθη της Ασίας. Ανένταχτη. Επάνω στα βουνά, οι οποίοι ήταν και οπλισμένοι. Στην τουρκική σημερινή ορολογία, ή μάλλον στην ορολογία των μέσων του 20ου αιώνα, ζεϊμπέκης σημαίνει κατά κάποιο τρόπο αλήτης ή φυγάς ή κατάδικος ή κάτι τέτοιο. Αυτό δεν σημαίνει ότι η ετυμολογία της λέξης
σημαίνει κάτι, mm-hmm. πέρα από το γεγονός ότι μπορεί κάθε λέξη να σημασιοδοτείται περνώντας τα χρόνια με διαφορετικές έννοιες. Μάλιστα. Ότι ήταν μια φυλή λοιπόν ανυπότακτων πολεμιστών, δεν ήταν αυτοί οι άνθρωποι. Του οποίου είχε χρησιμοποιήσει ο Σουλτάνος. Ο Σουλτάνος το 1833, όταν διέλυσε τα γεννητσαρικά τάγματα, ήθελε να διαλύσει και αυτούς γιατί του δημιουργούσαν προβλήματα. Αυτοί αντιστάθηκαν. Ήθελαν να τους καταργήσει τη στολή, αντιστάθηκαν. Mm. Τελικά αποδεκατίστηκαν από τα στρατεύματα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και περίπου από τους 40.000 που ήταν ο πληθυσμός τους επάνω στα όρη, έμειναν πολύ λίγοι, οι οποίοι στη συνέχεια εντάχθηκαν στα τάγματα της χωροφυλακής, στους Ζαπτιέδες, για να φιλούν τις ορεινές διαβάσεις. Κάτι αντίστοιχο δηλαδή με τους Αρβανίτες του δικού μας. Μάλιστα. Λεωνίδα Βελή, εσύ τι νομίζεις ότι εκφράζει ένας άντρας? Και επιμένω στο άντρας να χορεύει ζεμπέκικο. Νομίζω κάποια εποχή και σε κάποιες περιοχές απαγορεύονταν στις... Όχι απαγορεύονταν, μια γυναίκα θεωρείται ότι έκανε ιεροσυλία να χορέψει ζεμπέκικο. Είναι αντρικός χορός δηλαδή. Ο Νίκος επακριβώς εξήγησε όλο αυτό το φάσμα, ας πούμε, του ζεμπέκικου, κάτι που ομολογώ ότι δεν γνώριζα εγώ, έτσι. Έμαθα τώρα. Για μένα όμως, επειδή είμαι τραγουδιστής, το ζεμπέκικο είναι μια έκφραση ενός άντρα, ο οποίος είτε από χαρά, είτε από νταλγκά, είτε από λύπη, είτε από ερωτισμό, βγάζει το είναι του εκεί επάνω. Και αν μου επιτραπεί αυτό που θα πω, νομίζω ότι είναι και μοναχικός χορός το ζεμπέκικο. Ναι. Δεν θέλει άλλους δίπλα του αυτός που θα χορέψει. Τώρα το γιατί, αυτό πρέπει να μας το εξηγήσει αυτός ο οποίος εκφράζεται με αυτόν τον τρόπο στην πίστα επάνω, κάτι το οποίο. Μπίλιο μου, έχω ζήσει πάρα πολύ δυνατά εγώ, έτσι, με ανθρώπους οι οποίοι δεν θέλανε κανέναν άλλο στην πίστα επάνω για λόγους προσωπικούς. Έτσι το ερμηνεύω εγώ το ζεμπέκικο. Στη συνέχεια μπορούμε να κουβεντιάσουμε για το θέμα του μοναχικού ή του ομαδικού χορού. Πάντως, προς επίρρωση είναι αυτό που λέει ο Λεωνίδας Βελής και πάμε να ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι, κύριε Γεωργουσάφ, και θα τα πούμε και μαζί, γιατί είσαστε ευτυχώς όλοι εδώ πέρα πολύ κατάλληλοι για να μιλήσουμε για το ζεμπέκικο. Γι' αυτό που λέει ο Λεωνίδας, ο Διονύσης Χαριτόπουλος ακριβώς λέει αυτό. Έχει γράψει ο γνωστός συγγραφέας ότι το ζεμπέκικο είναι χορός μοναχικός. Το ζεμπέκικο είναι κλειστός χορός, με οδύνη και εσωτερικότητα. Δεν απευθύνεται στους άλλους. Ο χορευτής δεν επικοινωνεί με το περιβάλλον. Επικοινωνεί με τον εαυτό του. Περιστρέφεται γύρω από τον εαυτό του, τον οποίο και τοποθετεί στο κέντρο του κόσμου. Την ώρα που χορεύει δηλαδή ένας άντρας ζεμπέκικο, είναι αυτός. Και ο εαυτός του, η ψυχή του που θέλει να εκφραστεί. Για πάρτι του, λέει ο Χαριτόπουλος, καίγεται, για πάρτι του πονάει και δεν επιζητεί ίκτο από τους γύρω. Τα ψαλίδια, τα τεινάγματα, η ισορροπία στον απόδι είναι για τα πανηγύρια. Έτσι. Το πολύ να χτυπήσει το δάπεδο με το χέρι, σαν είναι να ανοίξει έτσι γη να μπει. Πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Ωραίο αυτό του Χαριτόπουλου. Το βρήκαμε ακριβώς για να το πούμε σήμερα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι του Θοδωράκη. Μοσχοβολούν οι γειτονιές. Πάμε παρακαλώ. Μάτρες τα παιδιά Σάββατο βράδυ όμορφο ίδιο Χριστός Ανέστη ένα τραγούδι του Τσιτσά κάπου μακριά πάει
νερά και σκοτάδι. Αχ, να ήταν η ζωή μας Σαββατοβράδο. Λόγα κι ο χάρος να έρχονται. Το φτωχό κλεισταριό του πάει κι απόψε το μορφό, το μορφό από βράδο. Από Δευτέρα πάλι μια Κυριακή, μια Κυριακή το βράδυ. Τι θαυμάσιο να ακούς αυτή τη φωνή, του Λανίδα του Βελή σε αυτά τα τραγούδια. Τι ωραίο, τι έτσι ουσιαστικό, κύριε Βελή. Σε ευχαριστώ πολύ. Έχουν αρχίσει να έρχονται τα μηνύματά σας, οι παραγγελιές σας, οι αγάπες σας εδώ. Θέλω να πω κάτι, ότι σήμερα κάνουμε μια εκπομπή που έχει και ιστορία και την ιστορία αυτού του χορού, του πολιτισμού αυτού του χορού που λέγεται Ζεϊμπέκικο, έχει και θαυμάσια τραγούδια. Λοιπόν, εγώ αυτό που θα σας πρότεινα είναι, βάλτε ένα τσιπουράκι, αν είστε κάπου έτσι που να είναι εύκαιρο. Ένα κρασάκι, κάτι. Εκεί στη Μυτιλίνη, η κουμπάρη μου, ο Αριστίδης ο Συφναίος και η Ιεριέτα η Κοκκίδου. Σας παρακαλώ πολύ, παιδιά, πάρτε με τηλέφωνο, γιατί σας παίρνω μόνο εγώ και αυτό δεν είναι καλό, δηλαδή πραγματικά. Αριστίδη μου, σ' αγαπάω. Ιεριετούλα μου, κουμπαρούλα μου, σ' αγαπάω πολύ. Μπορούμε να αφιερώσουμε το επόμενο τραγούδι στα κουμπαράκια μου. Το πριν το χάραμα. Ξέρω ότι αρέσει πολύ στον Αριστείο. Λοιπόν, άντε, σε όλη τη Μυτιλίνη, σε όλους εκείνους που μας αγαπάνε και μας στέλνουν μηνύματα. Αυτό θα μείνει τελικά, η αγάπη μεταξύ μας. Όλα τα άλλα. Κύριε Βελή, πάμε. Στο στέλνι
γύρισα. Να ξαναβρω αχ τα δυο σου χείλη, τίποτε δεν χόρτασα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Βελή. Ευχαριστώ πολύ. Λεωνίδας Βελής, εξαιρετική ορχήστρα, Γρηγόρης Γεωργοστάθης. Τα γόρια μου. Επειδή δεν έχουμε κοινό, καταλάβατε, κάνουμε και χρέη κοινού. Χειροκροτούμε εμείς. Λοιπόν, και εδώ τα αδέλφια από τη Μυτιλήνη που θα χορέψουμε. Εγώ δεν θα χορέψω γιατί είπαμε ότι δεν χορεύουν οι γυναίκες. Σε μπέκικο. Σε δημόσιο σε χώρο. Μπέκικο. Σε δημόσιο χώρο. Γιατί δηλαδή, σπίτι μου μπορώ. Ή δεν χόρευαν. Όχι, και εδώ πέρα χορεύουν τα πάντα. Χορεύουν οι άντρες Τσιφτετέλη και η κυρία Διονυσόπουλου έχει έρθει το πάνω κάτω. Θα μου επιτρέψετε ότι γενικότερα άνω κάτω έχουν έρθει τα φύλλα. Σωστό και αυτό. Γι' αυτό θα πάμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Μικρό. Και συνέχεια εδώ. Με θαυμάσια τραγούδια και με χορό εδώ. Από τους δύο φίλους μας που έχουν έρθει. Ειδικά για μας, από τον Ιγνάτιο και τον Γρηγόρη. Λοιπόν, ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και ελάτε εδώ. Το έχετε βάλει το τσιπουράκι, είμαι σίγουρη. Πάμε. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη με αυτά τα μηνύματα που έχουμε πάρει, τα οποία είναι πολλά, που αυτό με δυσκολεύει να τα διαβάσω όλα. Πάρα πολλά μηνύματα από ανθρώπους που μας βλέπουν έξω από την Αθήνα, που διαμένουν εκτός Αθηνών, αλλά και από ανθρώπους που μας βλέπουν από το εξωτερικό. Πάρα πολλά μηνύματα για τον Λεωνίδα το Βελή και για την επιλογή του θέματος που έχουμε κάνει και τον Λεωνίδα σήμερα που είναι εδώ. Γιόρταζες χθες, λένε να σου πούμε χρόνια πολλά. Ναι. Χρόνια σου πολλά, Λεωνίδα. Ναι, το έμαθα και χθες εγώ, γιατί δεν περίμενα ότι υπάρχει Άγιος Λεωνίδας. Αλλά υπάρχει, φαίνεται Όσιος και ευχαριστώ πάρα πολύ. Οπότε τα χρόνια μας πολλά. Οπότε τα χρόνια μας. Σχετικά λοιπόν με την παρουσία του Λεωνίδα Βελή εδώ, ένα μήνυμα που ήρθε και με ηλεκτρονική μορφή. Σχετικά με τον Λεωνίδα Βελή, θα ήθελα να εκφράσω μέσα από αυτό το μήνυμά μου, το θαυμασμό μου για αυτό το μεγάλο λαϊκό τραγουδιστή και πως είναι άδικο και κρίμα που δεν τον βλέπουμε συχνότερα. Το υπογράφει ο Ανδρέας Χατζόπουλος. Είναι ένας από τους καλύτερους Έλληνες τραγουδιστές, λέει ο κύριος Χατζόπουλος. Μήπως θα μπορούσε να μας αφιερώσει το τραγούδι Τρελός και Μετανόητος, το τραγούδι του, που απευθύνεται στο Στελάρα Καζαντζίδη, ή το Φεύγοντας,
του Πασχάλη Τερζή. Ταιριάζουν και τα δυο στη θεματολογία της εκπομπής σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χαιρετισμούς από τη Στουτγκάρδη της Γερμανίας είναι αυτό το μήνυμα. Ο συνθέτης Σπύρος Κορδίλης από τη Φλόριδα στέλνει τους χαιρετισμούς του στον Ντόμ Τζόνσον της Ελλάδος, Λεωνίδα Βελή. Ο Σκορδίλης έχει γράψει πολλές μεγάλες επιτυχίες, όπως «Μην είναι κακό στην άμμο να χτίσεις παλάτια». Για να μαθαίνουμε. Πάντα χόρευαν, λέει, γυναίκες ζεϊμπέκικο, μόνο που ο χορός τους χαρακτηρίζεται από διαφορετικά τσακίσματα. Μας το είπε τη θεάτρια από Χανιά. Για να δούμε. Είναι έτσι. Σας φτιάξαμε τη διάθεση, πάρα πολλά μηνύματα. Για πείτε μας, κύριε Χαριτόπουλο, εδώ πέρα. Κύριε Διονυσόπουλο, εδώ πέρα. Για πείτε μας. Κοιτάξτε, ανεξάρτητα βέβαια με το ποια είναι η ετυμολογία της λέξης ζεϊμπέκικο, είναι σίγουρο ότι ζεϊμπέκικο χόρευαν οι ζεϊμπέκοι. Εξού και πήρε και το όνομα του χορός. Αυτό είναι ζητούμενο. Σύμφωνα με αυτή την εκδοχή. Ναι. Όπως και να έχει το πράγμα, πάντως η έρευνα στη Μικρά Ασία, στη φυλή των ζεϊμπέκηδων, έχει δείξει πώς χορεύαν οι ζεϊμπέκηδες εκεί το χορό. Εκεί λοιπόν το χορεύαν ομαδικά, κυκλικά, όπου ήταν κυκλικά μεν, αλλά σε ζευγάρια. Ο καθένας κοίταζε τον απέναντί του και είχε την προσοχή του στο απέναντί του άτομο, στο ζευγάρι του και όχι τόσο στους πλαϊνούς. Μόνος, μοναχικός χορός μπορούσε να είναι μόνο ο χορός του Εφέ, δηλαδή του αρχή Ζεϊμπέκη, όπου εκεί χορεύε μόνος του. Στη συνέχεια βέβαια ο Ζεϊμπέκικος περνάει στα αστικά κέντρα των παραλίων, έρχεται στα νησιά, έρχεται μέχρι την Αθήνα και τα αστικά κέντρα της Ελλάδας, έτσι όπως έχει γίνει εδώ, ίσως στη συνέχεια μπορούμε να πούμε περισσότερα. Εδώ πια είναι μοναχικός χορός, ανδρικός κυρίως, τουλάχιστον μέχρι κάποια εποχή, αυτή τη στιγμή χορεύεται και από τις γυναίκες σε δημόσιο χώρο. Στη Μυτιλίνη, όπου πια έχουμε μορφές που μας παραπέμπουν στην τυπολογία του ζεϊμπέκικου, σύμφωνα με τους ζεϊμπέκηδες της Μικράς Ασίας, έχουμε ζεϊμπέκικα αντικριστά, αυτά που λένε καρσιλαμάδες, γιατί καρσί είναι το απέναντι, όπου τα χορεύουν αντικριστά, έχουμε και ζεϊμπέκικα μοναχικά. Εκεί μάλιστα στο Μεσότοπο, που είναι ίσως και οι καλύτεροι χορευτές, οι γυναίκες χορεύουν ζεϊμπέκικο, αλλά σε ιδιωτικό χώρο, στα σπίτια, σε γάμους, δηλαδή πια όταν έχουν πλαίσιο κοινωνικό και καθορισμένο. Ο δημόσιος χώρος δεν είναι ο ενδεδειγμένος χώρος για ζεϊμπέκικο ή για τις γυναίκες. Σίγουρα χορεύεται πιο σεμνά, δεν χορεύεται με την αρενοπότητα την οποία επιζητά ο ζεϊμπέκικος, γιατί ο ζεϊμπέκικος, όπως είναι χορευτή, έχει κάποια χαρακτηριστικά τα οποία μένουν αμετάβλητα. Είναι και το αρενοπό ύφος, είναι και η αυστηρότητα, είναι και η σοβαρότητα, είναι η ευπρέπεια και η προσήλωση στις ανάγκες και τις ιδιοτυπίες του χορού. Mm-hmm. Τσακίσματα. Που προέρχονται από την ψυχοσύνθεση και την προσωπικότητα του, αυτού που το χορεύει. Δεν ακούστε, προέρχονται από κάποιον φυσικά, εξωτερικό βέβαια, κανόνα. Τσαλιμάκια, κουνήματα, χειρονομίες και τέτοια πράγματα έτσι. Δεν έχουν θέση. Έχω δει πάντως κάποιους άντρες να χορεύουν ζεϊμπέκικο και πραγματικά όταν χορεύεται με αυτόν τον τρόπο είναι συγκινητικό. Σε αγγίζει στην ψυχή σου μέσα να χορεύει σωστά ένας άντρας ζεϊμπέκικο. Αυτό που λέτε ότι οι μεσοτοπίτες της Μυτιλίνης είναι οι καλύτεροι χορευτές, μας το στέλνουν και με μηνύματα. Βέβαια. Πολλούς χαιρετισμούς στις κυρίες που, με καταγωγή από Μυτιλίνη που μας έστειλαν μήνυμα από την Καλαμαριά Θεσσαλονίκης. Πολλούς χαιρετισμούς στη Θεσσαλονίκη. Πάμε λοιπόν για του λόγου του αληθές να δούμε. Ένα ομαδικό δηλαδή χορό μπορεί να είναι μεν όλοι μαζί, αλλά δεν είναι σαν ένα συρτό, ξέρω εγώ, σαν ένα καλαμάκι. Αυτό τώρα που θα δούμε να χορεύεται, θα τα πούμε ένα λεπτό, κύριε Διονυσόπουλε. Ναι. Από το Ιγνάτιο και το Γρηγόρη τον Πιπίνη. Είναι ζεϊμπέκικο, είναι τι ακριβώς? Είναι μια μορφή ζεϊμπέκικου? Είναι ένας αντικριστός ζεϊμπέκικος, θα μπορούσαμε να πούμε. Απτάλικο που το λέμε. Εμείς στο Μεσότοπο το λέμε ο απτάλικος. Είναι ένας αντικριστός χορός. Ωραία. Αν λοιπόν, και βέβαια το κομμάτι μάλλον δεν είναι απτάλικο. Τι θα ακούσα, κύριε Γεωργοστάθη? Έχουμε βαμβακάρι τα ματόκλαδά σου λάμπο. Ένα κλασικό κομμάτι που είναι απτάλικο, καμιλιέρικο. Το δούμε να χορεύετε κιόλα. Πάμε λοιπόν. Βέβαια. Σου λαμπού.
Αυτοδίδακτος. Όχι, θέλω να πω, Ιγνάτη, ήταν ο πατέρας σας, ήταν κάποιος που βλέπατε, βλέποντας δηλαδή. Μερακλής, όποιος χόρευε, παρακολουθούσα εγώ. Τις μερακλήρες, δηλαδή. Ναι. Χορεύετε. Θα σας δούμε σε λίγο να χορεύετε και ζεϊμπέκικο, έτσι. Κύριε Γεωργοστάθη, δηλαδή αυθεντικό ζεϊμπέκικο. Ναι, ναι. Και θα παρατηρήσουμε τις διαφορές, γιατί υπάρχουν. Έτσι. Υπάρχουν. Αυτό είναι πιο... Έχει περισσότερες φιγούρες. Το χορεύετε με πιο, θα έλεγα, ναι, στόλισμα. Ναι. Έχει μεγαλύτερο στόλισμα. Ναι. Κοιτάξτε, όσο πιο γρήγορο είναι το κομμάτι, αυτό ήταν ένα καμιλιέρι, όταν είναι γρήγορο, έχει λιγότερους βαθμούς ελευθερίας. Ναι. Ένα αργό ζεϊμπέκικο δίνει μεγαλύτερους βαθμούς ελευθερίας στο χορευτή. Το πολύ ενδιαφέρον εδώ είναι ότι παρότι είναι αντικριστός, υποτίθεται ότι χορεύουν το ίδιο πράγμα, οι θεατές έχουν τη δυνατότητα να δουν και στάσεις σώματος και εκφράσεις προσώπου και να συναισθανθούν την ψυχική έκφραση του κάθε χορευτή, παρότι είναι ομαδικός χορός. Ναι. Δηλαδή το έχει ζεϊμπέκικο. Αυτή... Και επιπλέον αυτό που ρωτάτε, το από πού έμαθε. Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι στο ζεϊμπέκικο, αν δεν έχεις βιωματική γνώση, πολύ δύσκολα μαθαίνεις να το χορεύεις. Εάν και αν δεν το νιώθεις, να το πούμε για απλά. Γιατί και να έχεις βιωματική γνώση, αν δεν το νιώθεις. Δεν λέει. Το πολύ άλλο ενδιαφέρον είναι ότι αν πει στον Ιγνάτιο να μου δείξει το χορό, δηλαδή σε ένα καλό χορευτή, δεν μπορεί να το δείξει. Πάντως. Ο χορός πρέπει να το έχει μέσα. Δεν. Να μιλάει η ψυχή σου, να μιλάει εκείνη την ώρα η ψυχή σου και το σώμα σου να ακολουθεί αυτό που. Και ποτέ σε τραγούδι δεν χορεύεται το ίδιο. Δηλαδή ένα τραγούδι πρέπει να σε γεμίσει για να το χορέψει. Δεν μα. Έτσι. Λοιπόν. Δεν σε χτυπάει εδώ, δεν χορεύει. Ο Μάρκος ο Βαμβακάρης έχει πει ότι το ζεϊμπέκικο πρέπει να είναι στα κάτω. Πρέπει να είναι βαρύ όπως ο πόνος μιας πονεμένης καρδιάς. Έτσι. Επιλέξαμε στο βίντεο που ακολουθεί και ετοίμασε ο Νίκος ο Νικόλιζας μερικά από τα ομορφότερα ζεϊμπέκικα ερμηνευμένα από κορυφαίους τραγουδιστές. Όπως η Σωτηρία Μπέλου, όπως ο Καλδάρης και την Γκρέι και η Γιώτα Λίδια. Πάμε να το δούμε. Ένα καράβι από το Περέα έχει έχει στη στεριά. Μα κάποιος να αφείς που είναι μέσα, το νου του πάντα τον έχει στη στεριά. Ο ένας είναι για λεφτά, για αγάπη.
βγήκα κι άκουσα μουσική. Και στο στενό το μαγαζί μπήκε κι ο πόνος μου μαζί. Κι όπως έκλαιγε το τελί, κι όπως έκλαιγε το τελί, κι όπως έκλαιγε το τελί, έκλαψα κι εγώ μαζί. Σιγανό ψυχαλισμά, σιγανό ψυχαλισμά, δάκρυ δάκρυ πέφτουνε τις βροχής οι στάλες. Πού να είσαι χάθηκες, να με σκάσεις πάθη. Έχω λίγες οι φορές να μου φέρεις κι άλλες. Με χτυπούν στο πρόσωπο σιγανό ψυχά. Ζεμπέκικο λοιπόν, εδώ στους δέκτες σας και στο Έχει Γούστο. Η ώρα είναι 5 ακριβώς. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι που έχει συνδεθεί και με τραγικά γεγονότα. Πάμε να ακούσουμε τις Βεργούλες. Μετά θα μάθουμε πώς χορεύεται και θα μιλήσουμε για αυτό το τραγούδι. Μέσα από αυτό το τραγούδι έγινε και ένα φωνικό φοβερό. Λοιπόν, πάμε.
άναψε τη γη βαθιά να πω. Σκάψε τη γη βαθιά να πω. Να μη σε βλέπω και επονώ. Της χώρας μας, εκεί, από το μεσότοπο της Μυτιλήνης. Ήρθε ειδικά για μας και τον ευχαριστώ πολύ. Με τον αδελφό του, τον Γρηγόρη, είδατε τι όμορφα... Να είστε καλά, να είστε καλά. Είδατε τι όμορφα χορεύει, τι όμορφα, δηλαδή τι ουσιαστικά, για να το πούμε έτσι. Λοιπόν, αυτό το τραγούδι, το σπουδαίο τραγούδι του Μάρκου του Φαμπακάρη, έχει συνδεθεί με ένα φωνικό. Ήταν Φεβρουάριος του 1973. Ο Κοεμτζής, ο Νίκος, μόλις Νίκος είχε Κοεμτζής. Βγει από τη φυλακή όπου είχε μπει για κλοπή. Κέντρο Νεράιδα, Κυψέλη. Πάει να διασκεδάσει. Πάει να διασκεδάσει. Ίσως θα πρέπει να πιάσουμε το νήμα πιο παλιά. Στους Ζεϊμπέκηδες της Μικράς Ασίας απαγορεύεται να συνοδεύσει κάποιον που χορεύει κάποιος άλλος αν δεν προσκληθεί. Απαγορεύεται να διακοπεί ο χορός. Και δεν γίνεται να παραγγείλεις κάτι άλλο ή να αλλάξεις το σκοπό όταν χορεύει κάποιος. Η προφορική παράδοση σώζει πάρα πολλές αφηγήσεις για θρυλικούς καυγάδες και για μαχαιρώματα όταν έχουν γίνει τέτοια συμβάντα. Αυτό φαίνεται πως έχει περάσει στη λαϊκή παράδοση και ο Κοεμτζής δεν κάνει τίποτα άλλο παρά εφαρμόζει αυτό τον άγραφο νόμο. Ναι, το εφαρμόζει όμως αφήνοντας πίσω του τρεις νεκρούς. Μισό λεπτό. Εδώ, χωρίς να θέλουμε να κρίνουμε τα γεγονότα. Δεν κρίνουμε τα γεγονότα, μιλούν τα γεγονότα από μόνα του. Ναι. Ο Κοεμτζής είναι παιδί αριστερής οικογένειας, κυνηγημένος από τον εμφύλιο πατέρα του, ταλαιπωρημένος. Φεύγει από το Βόλο όπου τσακώνεται και αυτές οι μικροκλοπές που λένε, διότι δεν του έχουν πληρώσει κάποια χρήματα. Έρχεται εδώ και στην ουσία είναι ένας κυνηγημένος επί χούντας, διότι λόγω των πολιτικών του πεπιθήσεων στην ουσία είναι παρείας της κοινωνίας. Στην πίστα του χορού. Έχει μέσα του δηλαδή. Τώρα αρχίσαμε και μιλάμε για τον Κοεμτζή. Είναι μια ιστορία που γίνει εκπομπές για αυτόν. Απλώς ήθελα να αναφέρω. Εγώ θέλω να πω το εξής. Ο Κοεμτζής έχει μέσα στην καρδιά του πολύ μεγάλη πίκρα, εννοείται και πολύ φτάνουμε κατά την άποψή μου στην ουσία του Ζεϊμπέκικου. Η παραγγελία του Ζεϊμπέκικου είναι ο χώρος όπου υπάρχεις. Όταν χορεύεις μόνος, όταν παραγγείλεις. Παράγγειλε λοιπόν ο αδελφός του Δημοσθένη στο χορό. Παράγγειλε για το Δημοσθένη και τον πρόσβαλαν ανεβαίνοντας να του καταργήσουν το χορό. Και βγάζει βέβαια ο χοροφύλακας και του λέει ποιο είμαι εγώ. Στην ουσία, όταν χορεύεις, η λογική της παραγγελιάς είναι ότι χορεύω, άρα υπάρχω. Μου καταργείς το χορό, με σβήνεις, δεν υπάρχω. Εντάξει, κύριε Διονυσόπουλε, αλλά δεν σκοτώνεις και έναν άνθρωπο επειδή χορεύεις, άρα υπάρχεις. Προφανώς δεν θέλω να έρθω ως δικηγόρος. Πάντως ο Κοεμτζής τώρα είναι έξω από το σταθμό της πλατείας Μοναστηρακίου, πουλάει τα βιβλία έξω του. Τα δικαστήρια, είναι ένας άνθρωπος που κατέστρεψε ουσιαστικά τη ζωή του και έκλεισε και τρία σπίτια. Το θέμα είναι το εξής. Εμείς συζητούμε για το Ζεϊμπέκικο και σας λέω ότι στην ουσία αυτό που κάνει ο Κοεμτζής είναι η βαθύτερη ουσία του Ζεϊμπέκικου. Και γι' αυτό όταν πάει ο δημοσιογράφος και ζητάει τον πηθηκό της, του λέει ποια γνώμη έχετε για τον Κοεμτζή. Και του λέει ο πηθηκό της, πού να σου ξηγάω τώρα. Ακριβώς. Πού να σου ξηγάω τώρα. Αυτό είναι ακριβώς. Ή ξέρεις. Πού να σου ξηγάω τώρα. Ή ξέρεις τι σημαίνει Ζεϊμπέκικο. Λοιπόν, μην το ρωτάς. Ιγνάτιος Γρηγόρης Πιπίνης, εκ Μυτιλήνης. Ξανά το λέω. Ωραίο νησί. Γρηγόρη Γεωργοστάθη, τι έχεις να πεις για όλα αυτά, να ακούσουμε και να δούμε. Εγώ θα ήθελα να μας πούν τη γνώμη τους, να μας πούν οι μουσικοί που ξέρουν από μοναχικούς χορούς και τι σημαίνει Ζεϊμπέκικο όταν παραγγέλει κάποιος στην πίστα. Για μας, για τους μουσικούς, όταν έχουμε κάποιο χορευτή μπροστά μας και βλέπουμε, μπορούμε να καταλάβουμε ποιος είναι ο αυθεντικός χορευτής, προσπαθούμε να ταυτιστούμε μαζί του. Και συμβαίνει το εξής πράγμα. Προσπαθούμε να πάμε με το βήμα του χορευτή και όχι να φέρουμε το χορευτή στο τέμπο το δικό μας ή στη διάθεση τη δική μας. Πολύ και έτσι σωστά. Λοιπόν, ανάλογα με τη διάθεσή Πολύ του, σωστά. Τον παρακολουθούμε και τονίζουμε το βήμα του και τον μπρος-πίσω, αργά ή γρήγορα. Και έτσι δίνουμε και δυνατότητες του χορευτή να μην έχει το άγχος της μουσικής, αλλά η μουσική να τον καλύπτει και να εκφραστεί με αυτόν τον τρόπο το μοναδικό, το ζεμπέκικο, το Μα βήμα των Θεών. Είναι διάλογος μουσικού χορευτή. Όπως... Ναι. Εγώ νομίζω ότι με συγχωρείτε, κύριε Τενισόπουλο, διαφωνώ. Νομίζω ότι δεν είναι ένα διάλογο μουσικού
μουσικών με τον χορευτή. Είναι ένας εσωτερικός μονόλογος του χορευτή με τον εαυτό του, με το συναίσθημά του, με αυτό που θέλει εκείνη την ώρα να εκφράσει. Δεν τον νοιάζει γύρω του. Αυτός που χορεύει ζεϊμπέκικο σωστά δεν τον νοιάζει. Δεν πάει γύρω του να γίνει χαμός. Χορεύει για την πάρτη του, χορεύει για το σεβδά του, χορεύει για την αγάπη του, χορεύει για τον κρυφό του έρωτα. Χορεύει για τον έρωτα το χαμένο, χορεύει για όσα έχει ζήσει. Ακριβώς αυτό. Συγγνώμη, κάτι είπες για τον Λουκιανό. Γενικά για το χορό. Για παίζουμε, για τον Λουκιανό παίζουμε. Είναι το βήμα των θεών, λέει ο Λουκιανός. Και έχει κάνει πραγματεία όπως και ο Πλάτωνας, τα οποία τα ξέρετε εσείς. Εσείς, Λεωνίδα Βελή, με την πείρα που έχετε και από το εξωτερικό και από όλα αυτά τα μέρη που έχετε πάει και έχετε ζήσει τόσα χρόνια έξω. Πώς είναι όταν ένας άντρας χορεύει ζεϊμπέκικο, τι σας λέει εσάς μέσα στη δική σας την τέχνη αυτό? Αν γυρίσουμε στο παρελθόν, είναι πολύ διαφορετική η υπόθεση το ζεμπέκικο ως άντρα με το ζεμπέκικο το σημερινό. Αλίμονο, βέβαια. Βέβαια, το σημερινό ζεμπέκικο. Όλα έχουν αλλάξει, δεν θα αλλάξει το ζεμπέκικο. Το σημερινό ζεμπέκικο νομίζω ότι έγινε μια πλάκα τελικά, έτσι, και όχι μια ιστορία. Το χορεύουμε για την πλάκα μας, δεν χορεύουμε την ιστορία. Να γυρίσουμε πίσω, είναι τα πάθη των ανθρώπων τα οποία βγαίνανε μέσα από τον ταλγά τους, όπως είπα προηγουμένως, και από το τι συμβαίνει στην οικογένειά τους. Τι έγινε με το παιδί τους και τι έγινε τελικά με τη δουλειά που κάνει αυτός και πώς θα τη βγάλει αύριο. Και εκεί είναι η πίστα. Έτσι το εξηγώ εγώ. Δεν νομίζω δηλαδή ότι μπορώ να ερμηνεύσω κάτι το οποίο ένας άνθρωπος γυρίζει σβούρα επάνω σε μια πίστα και χτυπάει τα πόδια του και τα χέρια του εκτός από αυτό το οποίο λέω. Ναι. Εκεί με οδηγεί. Ναι. Συμφωνώ πάρα πολύ με αυτό που λέει. Δηλαδή ο ζεϊμπέκικος του παλιού καιρού είναι μια κάθαρση. Είναι στην ουσία το φαίνεστε στην κοινωνία. Ναι. Σήμερα είναι για επίδειξη. Mm-hmm. Πέρα από το γεγονός ότι πια βασική αρχή να πατάμε το ισχυρό του μέτρο δεν υπάρχει πια στα πάλκα. Ναι. Πατάει ο καθένας όπου θέλει. Σωστό. Νομίζω όλοι συμμεριζόμαστε δηλαδή, αυτό που λέτε. Δεν ξέρω αν με αυτή τη λογική μπορεί να υποθεί η ζεϊμπέκικο. Είναι μια μεταλλαγμένη μορφή ζεϊμπέκικο, αλλά τέλος. Λοιπόν, πάμε στα μη μεταλλαγμένα. Εδώ σε αυτή την εκπομπή έχουμε μια αιμονή με τα μη μεταλλαγμένα. Όπου υπάρχουν και όπου μπορούμε να τα εντοπίσουμε, τα αναδεικνύουμε. Λοιπόν, πάμε. Λεωνίδα Βελή, ό,τι κάνει σκέφη κάνει. Να σου πούμε ένα τραγούδι του Γιώργου του Ζαμπέτα που το λατρεύω. Ποιο είναι? Λέγεται Βοριάς είναι η αγάπη σου. Βοριάς είναι η αγάπη σου. Εκπληκτικό τραγούδι. Να το αφιερώσετε κάπου. Σε σένα, στο κοινό που μας ακούει. Στον κόσμο μας βλέπει από με το δορυφόρο της ΕΡΤ εδώ, κύριε Βελή, εδώ στην Τρία, στον Παντελή. Πείτε κάτι, γιατί ο κόσμος σας βλέπει και σας αγαπάει πολύ. Και εγώ αγαπώ τον κόσμο, αλίμονο. Χωρίς τον κόσμο δεν γίνεται τίποτα. Ναι. Θέλω να τραγουδήσω ένα τραγούδι που λέγεται Βοριάς είναι η αγάπη σου. Το έγραψε ο Γιώργος Ζαμπέντας. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Με εκφράζει απόλυτα και με συγκινεί. Χαρισμένο λοιπόν σε εσάς, πανταχώθεν ελληνισμό. Πάμε, Λεωνίδα Βελή. Σου. Και ποιος θα με γλιτώσει? Νοτιάς φυσάει στα χείλη σου και τα κοπελαγώσει.
φυγές. Σαλαμίνα, μας πήραν τηλέφωνο. Αρέσουν στην Κέτη αυτά. Αρέσουν, σε ευχαριστώ. Γεια σου, Κετούλα. Κετούλα μου εσύ. Στη Σαλαμίνα, ο χορός του Ζεϊμπέκικου αποτελείται από 24 φιγούρες. Από Σαλαμίνα μας πήραν και μας το πάνω αυτό, οι οποίες εναλλάσσονται. Έτσι έχει έρθει από τη Μικρά Ασία και ακόμα και σήμερα όλοι εδώ στη Σαλαμίνα συνεχίζουμε αυτή την παράδοση. Για Ζεϊμπέκικο μιλούν ή για Χασάπικο, για τον Κουλουριώτικο? Για Ζεϊμπέκικο είναι το μήνυμα. Εγώ ξέρω για τον Κουλουριώτικο. Από Ορεστιάδα, για να χορέψει καλό ζεϊμπέκικο, πρέπει να σε εκφράζει απόλυτα το τραγούδι το οποίο χορεύει. Από Ραφίνα, χαιρόμαστε που βλέπουμε τόσο ανεβασμένο τον κύριο Βελή. Χαίρομαι κι εγώ για μένα. Το ζεϊμπέκικο είναι χορός ψυχής από την όμορφη Θεσσαλονίκη. Δεν μαθαίνετε. Πρέπει και αυτός που το γράφει και αυτός που το χορεύει να το λέει η καρδούλα του. Θερμά συγχαρητήρια από πάρα πολλά μέρη και από Σέρες. Ευχαριστούμε πολύ. Μέσα από αυτές τις εκπομπές δίνεται δυνατότητα και στην επαρχία να ακούσει τέτοιες φωνές. Μετά τον Καζατζίδη δεν υπάρχει άλλος από τον Λεωνίδα Βελή. Σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε ένα τραγούδι. Να κάνω μια ερώτηση. Ναι, ένα λεπτό. Μπίλιο, θέλω να μάθω από τον κύριο Γιονυσόπουλο, υπάρχει κάποια χαρακτηριστική πόλη στην Ελλάδα που ερμηνεύει το ζεμπέκικο, ας πούμε είναι η πρωτεύουσα του ζεμπέκικου? Δεν θα μπορούσαμε να το πούμε αυτό. Δεν μπορούμε. Εκείνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, κυρίως Μυτιλίνη, Σάμο, Χίο και λίγο Λίμνο, ο ζεϊμπέκικος είναι ενταγμένος στον κύκλο της παραδοσιακής μουσικής. Δηλαδή θεωρείται παραδοσιακός χορός και δεν είναι λαϊκός χορός με την έννοια των αστικών κέντρων. Ξέρετε γιατί σας το ρώτησα αυτό? Γιατί είχα την εντύπωση ότι ο Πειραιάς είναι η πατρίδα του ζεϊμπέκικου. Δεν ξέρω. Ο Πειραιάς, το λιμάνι εκεί. Ο Πειραιάς, με την έννοια ότι είναι στην ουσία μία από τις πόλεις που γέννησαν το ρεμπέτικο. Το δε ρεμπέτικο με το ζεϊμπέτικο είναι χέρι-χέρι, πάνε μαζί, διότι ζεϊμπέτικο και χασάπικο είναι συγγενείς. Είναι οι δύο χωροί του ρεμπέτικου. Με αυτή την έννοια, ο Πειραιάς προφανώς έχει και παράδοση στο ζεϊμπέτικο και έχει βγάλει και πολλούς χορευτές. Το ενδιαφέρον πράγμα είναι ότι ξέρουμε πολύ τους ερμηνευτές, υπάρχουν επώνυμοι ερμηνευτές, επώνυμοι συνθέτες, δεν έχουμε επώνυμους χορευτές. Η ιστορία δεν μας έχει αφήσει. Να, δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουμε ένα επώνυμο. Είδατε! Αλλά αν σας ρωτήσω, αν πείτε άλλους δύο, δεν ξέρετε. Βρέχει φωτιά στη στράτα μου. Ένα καταπληκτικό τραγούδι του Μίμη Πλέσα. Τον χαιρετίζουμε, τον ευχαριστούμε για ό,τι έχει κάνει, για την ελληνική μουσική. Μαέστρο, ελάτε να δούμε τώρα τον Ιγνάτιο να το χορεύει. Ελάτε. Βρέχει φωτιά στη στράτα μου. Σωστά. Πάμε, Λεωνίδα Βελή. Φύγαμε. Βρέχει φωτιά στη στράτα μου. Φωτιά που με έχει κάψει. Για τα φτωχά. Κανένας δε θα κλάψει. Η ζωή εδώ τελειώνει. Σβήνει το καντήλι μου. Κι η ψυχή σαν γέλι στη
στην πλώρη μου. Και τα πανιά σκισμένα ούτε αδελφός αγόρι μου δεν νοιάστηκε για σένα. Σβήνει το καμπύλι μου κι η ψυχή σαν με χελιδόνι φεύγει απ' τα χείλη μου. Και να λάβουμε και υπόψη μας έτσι ότι ο Ιγνάτιος ο Πιπίνης που ήρθε από τη Μυτιλήνη ειδικά για μας, για την εκπομπή, για να τον δείτε να χορεύει ζεϊμπέκικο, είναι συνθήκες όσο να είναι τηλεοπτικής εκπομπής, έτσι. Είναι αναπαράσταση. Είναι μια, ναι. Δεν ξέρω αν εκείνη την ώρα που χορεύεται Ιγνάτη, αν το ξεχνάτε ότι κάνουμε εκείνη την ώρα εκπομπή και ότι είναι πέντε κάμερες γύρω-γύρω. Το ξεχνάτε? Προσπαθείτε να το ξεχάσετε, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να ακούσουμε και τον Νίκητο σε χωρίς φεγγάρι. Εάν συμφωνεί ο αγαπημένος μου, ο γλυκός μου, ο σκηνοθέτης μου. Γίνεται? Τι λένε οι σκηνοθέτες ροής? Λοιπόν, έχουμε γίνει οικογένεια εδώ πέρα, καταλάβατε. Όλη μέρα μέχρι το βράδυ, εδώ με τον Χρήστο Βασά και τη Μαρία Ναδαμοπούλου. Πάμε αυτό το τραγούδι. Μας το επιτρέπει η ροή. Το αφιερώνουμε στους σκηνοθέτες ροής που μας το επέτρεψαν. Ευχαριστώ. Νύχτωσε χωρίς φεγγάρι. Είναι βαθύ κι όμως ένα παλικάρι δεν μπορεί να κοιμηθεί κι όμως ένα στο
μέσα να μαντέψω τις καρδιάς του το καημό. Πάντως, Λεωνίδα Βελή, και ο τρόπος που τραγουδάτε νομίζω ότι εμπνέει τον άνθρωπο, τον άντρα, να χορέψει το ζεμπέκικο και να βγάλει τον πόνο του. Γιατί και τα τραγούδια έχουν ένα νταλκά. Και ο τρόπος που τα ερμηνεύετε. Ξέρεις, Άντι, ένας άνθρωπος μπορεί να είναι στο μαγαζί, διαφορετικός, και ακούγοντας να εξελιχθεί σε κάποιον άλλον. Και αυτός ο κάποιος άλλος είναι τελικά αυτός, πραγματικά είναι εκείνο το βράδυ. Και δεν ξέρουμε τι μπορεί να κάνει αυτός ο άνθρωπος. Πιστεύω να γίνομαι κατανοητός. Αλλιώς μπαίνει, αλλιώς στέκεται και αλλιώς φεύγει. Και σπίτι του τελικά πάει καλύτερος? Καλά θα κάνει σπίτι του να πάει λίγο πιο αργά. Σωστό. Λοιπόν, ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και συνέχεια εδώ για το ζεμπέκικο και με σπουδαία τραγούδια που έχουμε ακόμα εδώ. Μας λέτε πολύ ότι το ζεμπέκικο σε ελεύθερη μετάφραση σημαίνει περιπλανόμενος. Θέλετε να αφιερώσουμε στην Ύμβρο και το κάνουμε με μεγάλη χαρά. Μας βλέπετε από εκεί. Οι ακρίτες μας λοιπόν στην Ύμβρο θα έχουν αφιέρωση από τον Λεωνίδα το Βελή προσωπικά, το επόμενο τραγούδι. Από Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης πήρε τηλέφωνο μια φίλη σας, κύριε Βελή, σας στέλνει αγάπη μεγάλη. Και συμμαθήτριά σας είναι. Όνομα Μαρία Χαλά. Γεια σου, Μαρία. Ολλανδία, ο Βελής φέρνει την Ελλάδα στο σπίτι μας. Από Θράκη, το ζιμπέκι όταν χορός τον χόρευαν στην αρχαία Θράκη και τον χόρευαν για να κοροϊδέψουν το θάνατο. Αυτό το αναφέρει και ο Τσαρούγης και ο Χατζηδάκης. Από Τολό, Φάρσαλα, Κόρινθο, Ήπειρο, Φλόρινα, Αγρίνιο, Ηράκλειο Κρήτης, Γερμανία, Ολλανδία, Δυτική Αυστραλία, από Πολιτεία, εδώ τα βόρεια προάστια, Βούλα, κάτω Πατήσια, Γάλεο. Από τον Νίκο του Λουκά στη Χουργό. Θερμά συγχαρητήρια στην κυρία Τσουκολά και την αγάπη μου στο Λεωνίδα. Είμαι τραγούδι με λαός, δεν είμαι σκλάβος κανενός. Αυτό το έγραψε ο Νίκος ο Λουκάς. Γεια σας από Johannesburg, από Νότια Αφρική. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο ελληνισμός όπου βρίσκεται να ζήσει. Το τσίπουρο, τι? Άμα θέλετε, λέει, πείτε της Ελενίτσας να φέρει πίσω το τσίπουρο που της έφερε από Μακεδονία και να έρθει. Το λέω. Λοιπόν, η Ελενίτσα ελπίζω να μας ακούει. Την καλησπέρα μας στην εκπομπή. Στέλνουμε την αγάπη μας στο φίλο Λεωνίδα Βελή, φίλη του Στέλιου Καζατζίδη και του Λεωνίδα Βελή. Ο πρόεδρος Στράτος Κουλαφτάκης από Βόλο. Από Βόλο. Γεια σας. Γεια σας, Στράτο. Και με αυτό και πάμε στις Νταλίκες. Εμείς οι μεσοτοπίτες Μυτιλίνη, ακούστε εδώ, τους συμπολίτες σας. Ακόμα και νεκροί να είμαστε, σηκωνόμαστε να χορέψουμε. Και μετά ξαναμπαίνουμε στο φέρετρο. Έχουμε το χορό στο αίμα μας. Ευτυχία και Ιφηγένεια Παπαφώτη από Μυτιλίνη. Να είστε καλά. Να το αφιερώσουμε λοιπόν στην φίλη σας που πήρε, στη συμμαθητρία. Να το αφιερώσουμε στους μακρινούς από την Ύμβρο, στους φίλους που μας βλέπουν από την Ύμβρο. Που κακώς είπα ότι είναι μακρινή, είναι πολύ κοντινή, έτσι και θα έπρεπε να είναι. Και θέλω να στείλω την αγάπη μου και θερμούς χαιρετισμούς στον Αλέξανδρο Παπαδημητρίου, που είναι 10 χρονών, βλέπει την εκπομπή και μας έστειλε ένα μήνυμα που πολύ μας άρεσε. Με την αγάπη μας, να είσαι καλά, Αλέξανδρε. Χόρεψε, άμα θες αυτό. Άμα εκεί οι γονείς σου στο επιτρέπουνε, αν βλέπεις την εκπομπή, πάμε. Σταγμένα και βάρια τριγυρνάνε οι Ιταλίκες στην Αθήνα, στα λιμάνια, στους σταθμούς, στην αγορά, και ό,τι ψάχνει στη ζωή να βρεις ξεκίνα. Σ' έχω δει πολλές φορές να τριγυρνάς στο λαβύρινθο της πόλης σαν χαμένος. Τόσα κακή σου στον ώμο να κρατάς κι όλους όσους δεν θυμούνται φορτωμένος.
σκηνές από ταινία προσεχώς. Μοιάζεις μέσα στις τροφές αυτού του γνώστου. Δύο γενιές χαμένες πίσω δυστυχώς. Και η Αθήνα μια μητρόπολη του Νότου. Σ' έχω δει πολλές φορές να τριγυρνάς στο λαβύρινθο της πόλης σαν χαμένος. Τόσα καγή σου στον ώμο να κρατάς κι όλους όσους δεν θυμούνται φορτωμένος. Μας τηλεφώνησε, ακούστε, μας τηλεφώνησε η Χρύσα, η κόρη του Γιάννη του Παπαϊωάννου και λέει, είναι μία από τις συγκλονιστικότερες ερμηνείες το πριν το χάραμα, έτσι όπως το ερμήνευσε ο Λονέας ο Βελής, εκπληκτικός. Κοπέλα μου, σε ευχαριστώ. Γεια σου Χρύσα. Θα τη δείτε και τη Δευτέρα στην εκπομπή, έχουμε ένα μικρό αφιέρωμα στον Παπαϊωάννου. Τώρα, να πάμε ένα επόμενο τραγούδι και μετά να σας πω ένα πολύ ωραίο μήνυμα που μας έστειλε ο Κώστας ο Ροζάκης και λέει τη δική του άποψη για το Ζεμπέκο. Πάμε ένα τραγούδι ακόμα. Πάμε το Βρέχει, το Βρέχει στη Φτωχογειτονιά. Φύγανε. Λιβαδίτης λοιπόν, Τάσος Λιβαδίτης. Ετοιμάζουμε εκπομπή για τον Λιβαδίτη, τον τόσο υπέροχο αυτό ποιητή που δεν τον ξέρουμε αρκετά νομίζω στην Ελλάδα όσο θα έπρεπε. Μίκης Θεοδωράκης, Τάσος Λιβαδίτης, Βρέχει στη Φτωχογειτονιά. Ψυχαλές
σε τον αναστενάγμο μου. Είσαι μικρός και δε χωράς τον αναστενάγμο μου. Σε κουτσομπολέδαμε, Λεωνίδα, εδώ με τον κύριο Δήμητρο. Και λέγαμε ότι σου πάνε πάρα πολύ αυτά τα τραγούδια. Ε? Νομίζω πως ναι. Όχι πως δεν σου πάνε άλλα, αλλά ξέρεις. Αυτά σου πάνε ακόμα πιο πολύ. Θα ήθελα λίγο μέσα από την εκπομπή σου να πω ένα γεια σου στο Μίκη το Θεοδράκη, τίποτα άλλο, γιατί δεν έχω μιλήσει ποτέ μαζί του και το χρωστάω έτσι εγώ ως Λεωνίδα. Δεν τίποτα. Τον έχεις ποτέ συναντήσει, ε? Μια φορά σε ένα θέατρο, αλλά δεν. Πρέπει να πας να τον δεις. Βέβαια. Μίκης είναι, ξέρεις, ιδανικό. Βέβαια. Και συνεργάτης εδώ ο Γρηγόρης, ο Γιώργος Χάθης του Μανώλης. Ο Μανώλης, με συγχωρείς. Ο Μανώλης, ο Γιώργος Χάθης του Μίκη του Θεοδωράκη. Συνεργάτης επί πολλά έτη. 10 χρόνια είμαστε. 10 χρόνια. Ρωτάτε για την ορχήστρα μας εδώ. Είναι η Λαϊκή Ορχήστρα Ελληνικής Μουσικής Έμετρον, υπό τον Μανώλη τον Γεωργοστάθη. Θέλεις να μας πεις λίγο τι θα κάνετε στη συνέχεια, πού μπορεί κανείς να σας βρει. Ποιες είναι οι δραστηριότητες δηλαδή της ορχήστρας? Οι δραστηριότητες είναι ότι την προηγούμενη εβδομάδα, όπως προείπε, είχαμε μια μεγάλη συναυλία στο Μέγαρο Μουσικής στην αίθουσα Φίλων, με 10 μπουζούκια, μεγάλη ορχήστρα, 60-70 άτομα χοροδία του ΟΣΕ κλπ. Είχαμε μεγάλη επιτυχία και αυτή την περίοδο ηχογραφούμε ένα διπλό CD με τραγούδια σαν αυτά που παίξαμε και άλλα ακόμα κινηματογραφικά και κομμάτια που γίνανε γνωστά σε όλο τον κόσμο, κυρίως μέσω κινηματογράφου. Ποιοι θα είναι οι ερμηνευτές? Μέχρι στιγμής είναι πολλοί. Είναι ο Δημήτρης Ομπάσης, θα είναι η Ελένη Πέτα, είναι ο Θηβαίος, είναι και... Θα περάσετε καλά δηλαδή. Και από ό,τι κατάλαβα, νομίζω πρέπει να είναι και ο Λεωνίδας. Δεν μπορεί να μην είναι. Και εγώ αυτό νομίζω. Δηλαδή, όπως είπατε, πρέπει να είναι. Ναι. Λέει ο κόσμος, βρε Λεωνίδα Βελή, ότι θα ήθελε πάρα πολύ να είσαι κάπου να εμφανίζεσαι για να έρχονται να σε ακούνε. Γιατί δεν εμφανίζεσαι? Κοίταξε, είναι... Μην νομίζω ότι τα θέλω, αλλά... Ξέρω εγώ, αυτός ο καιρός δεν με εμπνέει να πάω να τραγουδήσω. Έχω να τραγουδήσω 11 χρόνια, έτσι. Περιμένω κάτι να γίνει, κάτι. Πηγαίνω τακτικά σε μαγαζιά. Δεν μ' αρέσει αυτή η εικόνα που βλέπω. Mm. Και να σου πω την αλήθεια, φοβάμαι. Αυτό είναι, φοβάμαι να πάω να τραγουδήσω. Αυτό είναι όλο δηλαδή. Είναι μία φράση αυτή. Φοβάμαι να πάω να τραγουδήσω. Θέλω βοήθεια, θέλω ανθρώπους να στηρίξουν αυτό το οποίο μπορώ να πω εγώ. Να γίνει δηλαδή ένα τέτοιο πράγμα. Μια πινελιά να πέσει, να πάρω θάρρος, τίποτα άλλο. Ευχόμαστε να γίνει αυτό σύντομα. Okay. Λοιπόν, πάμε να μικροδιθμιστικό διάλειμμα και συνέχεια το χειμώνα στο μέσο μετά. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι μηνύματα υπάρχουν εδώ. Πάρα πολλά μηνύματα. Έλληνες Αυστραλία, σας στέλνουμε την αγάπη μας και πάρα πολύ χαρά για αυτή την εκπομπή. Μέσα από τα μηνύματα σας φτάνει. Πάρα πολλά μηνύματα και έχουμε λίγο χρόνο εκπομπής και έχουμε να ακούσουμε και αυτό το καταπληκτικό του Άγγι Πάνου, επτάνομα. Έχω αφήσει και το μήνυμα του Κώστα του Ροζάκη. Να το πω ένα λεπτό. Λέει λοιπόν, είμαι 42 χρονών. Η γενιά μου λέει ότι βλέπει την εκπομπή μας κάθε μέρα και τα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λέει, είμαι 42 ετών, η γενιά μου ήταν όλοι βυζανιάρικα όταν οι πατεράδες μας χόρευαν το ζεμπέκικο όπως του αξίζει. Με τα παιδικά μου μάτια είδα πολλούς άντρες να χορεύουν αυτό το χορό και οι καλύτεροι τους είχαν τρία κοινά χαρακτηριστικά. Πρώτον, στη ζωή τους γενικά δεν ήταν του χορού. Ήταν εν γέννη βαρύς και ασήκωτοι. Δεύτερον, όταν σηκώνονταν να χορέψουν, η πίστα αδειάζει για να είναι μόνοι τους. Συμβαίνει αυτό δηλαδή από μόνοι τους οι άνθρωποι φεύγουν για να χορέψει ο χορευτής. Και ήταν μεθυσμένοι από το ποτό και από τον πόνο. Σε ευχαριστούμε που υπάρχεις, φιλικά, Κώστας Ροζάκης. Ευχαριστώ και εγώ, κύριε Ροζάκη. Πάρα πολύ ωραίο μήνυμα. Λοιπόν, Άκης Πάνου, επτάνομα. Πάμε να δούμε τον Ιγνάτιο. Ιγνάτιε, γουστάρεις? Βεβαίως. Πάμε. Φτάνω μα σε ένα δωμάτιο.
να ξαπλώ να κλείσεις μα. Ο ένας πάει σινεμά, ο άλλος πέφτει και κοιμά. Ύμνος με βάρδια δηλαδή, στην πόρτα σύρμα για κλειδί. Ύμνος με βάρδια δηλαδή, την πόρτα σύρμα για κλειδί. Έφτανω να δυστυχισμέ σε ένα δώμα φυλάκισμέ. Πώς τα έχεις έτσι μοιράζεμαι, δουλειά ψευτό πολίτισμαι. Πώς τα έχεις έτσι μοιράζεμαι, δουλειά ψευτό πολίτισμαι. Από τα χρέη να προφτά. Σαν τα τσουβά, σαν τα σκουπί, φτάνω μα χωρίς ελπί. Σε ένα δώμα μισό γιατί, ποιος να φωνά και τι να πει. Σε ένα δώμα μισό γιατί, ποιος να φωνά και τι να πει. Μπράβο. Μπράβο, Ιγνάτια. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και για το ταξίδι που έκανες από τη Μυτιλίνη και για τους χορούς εδώ που έριξες σωστά. Έτσι όπως θα τους χόρευες, εκεί στον τόπο σου. Δεν είναι και τόσο πολύ σωστά. Α, γιατί? Γιατί δεν με γεμίζουν τόσο πολύ αυτά. Δηλαδή δεν. Πώς θα σου πω τώρα, δεν. Τι σ' αρέσει πιο πολύ, δηλαδή? Καλά είναι τραγούδια. Τι να πω τώρα, δεν ξέρω. Έτσι. Πες μου ένα τραγούδι που θα χόρευες έτσι όπως να σε γέμιζε, να το θέλες. Έχει πολλά τραγούδια. Θέλει ένα Ιβαλιώτικο, θέλει ένα. Μπακαρά. Ναι, ναι. Να κλείσουμε ένα ορχιστρικό να το χορέψει έτσι όπως θέλει. Ακούστε όμως κάτι. Λοιπόν, Νίκο, λέει εδώ η Μαργαρίτα η Χριστάκη, ναι, και αν θέλεις, δεν ξέρω, να έρθεις και σε επαφή μαζί της, μιας που είσαι και μελετητής και τα γνωρίζεις αυτά. Λένε, λέει η Μαργαρίτα που μας έστειλε το μήνυμα, ότι ο Ζεϊμπέκικος πρωτοχωρεύτηκε από το Θησέα όταν, γυρνώντας από το Μινόταυρο, του ζητήθηκε από τους Αθηναίους να τους διηγηθεί πώς τον σκότωσε. Εκείνος, στεναχωρημένος από το θάνατο του πατέρα του και μην μπορώντας να μιλήσει, τους περιέγραψε την εμπειρία του με κινήσεις του σώματος. Έτσι γεννήθηκε ο Ζεϊμπέκικος. Είναι πολύ ενδιαφέροντα πράγματα η μυθοπλασία για την ερμηνεία ενός τόσο συμβολικού και τόσο φορτισμένου χορού. Ο Ζεϊμπέκικος, δηλαδή, περισσότερο από κάθε άλλο χορό, είναι σύμβολο με πολύ μεγάλη φόρτιση και ενδιαφέρουσες σημασιοδοτήσεις, και το είδαμε ότι στην ουσία είναι ο χορός που μπορεί να περιγράψει αυτόν τον κοινωνικό μετασχηματισμό στις μέρες μας. Εγώ θα ήθελα να μείνω σε ένα πολύ σημαντικό σημείο. Όταν ο Ανδρέας Παπανδρέου φώναξε τους φωτογράφους να τον καταγράψουν που χορεύει Ζεϊμπέκικο, στην ουσία έδωσε το στίγμα της αλλαγής της κοινωνίας. Από τα τσάμικα και τα πηδήματα στον αέρα της Χούντας, πήγαμε στην διασκέδαση της νυχτερινής ζωής, που είναι πολύ επίκαιρο πράγμα βέβαια στις μέρες μας, αλλά στην ουσία εκείνη η στιγμή δείχνει πια την αλλαγή της Ελλάδας, του μετασχηματισμού, ότι οι μικρομεσαίοι πια μπορούν να διασκεδάζουν χωρίς τις ενοχές, ναι, εφόσον καθαγιάζονται από τον πρώτο πολίτη. Καλός χορευτής. Μ' άρεσε όπως χόρευε. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Όχι, θέλω που χόρευε με την ψυχή του. Ο Ζεϊμπέκικος δεν είναι αυτό που βλέπουμε ως ωραίο, είναι θέμα ψυχής. Μπορεί να δεν είναι το ζητήμα. Ναι, βρε παιδί μου, το είπαμε αυτό, βρε Νίκο μου. Αλλά λέω ότι κάποιοι άνθρωποι όταν χορεύουν, λες, βρε παιδί μου, αυτός το κάνει με την ψυχή του και το κάνει γιατί το νιώθει, το γουστάρει. Και υπάρχουν άλλοι που το κάνουν και το θεαθήνε. Ανεβαίνουν επάνω και το κάνουν έτσι για να
για να γίνουν πιο γνωστοί, πάντως, να γίνουν πιο δήθεν. Μπήλιο μου, επιτρέπετε από κάτι. Βέβαια, μου άρεσε αυτό που είπες προηγουμένως. Θα ήθελα να δω σε ένα σόλο, δηλαδή σε ένα οργανικό ορχιστρικό, τα παιδιά να χορεύουν, αν γίνεται αυτό το πράγμα. Αν γίνεται το τελευταίο βράδυ μου και το σαν απόκληρος, τι θα τα κάνουμε που τα έχουμε ετοιμάσει, άμα δεν γίνεται. Ρε παιδιά, δεν μπορούμε να πάρουμε 5 λεπτά, γιατί άλλες εκπομπές δηλαδή μπορούν, ε. Καλά, δεν τρέπεστε λιγάκι. Λοιπόν, Λαϊκή Ορχήστρα Ελληνικής Μουσικής Έμετρον, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μανώλη Γεργοστάδη, ευχαριστώ. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε. Να έρχεται ο κόσμος και όπου παίζετε και εμφανίζεστε να μυρίζει η Ελλάδα, όπως λένε οι τηλεθεατές μου και οι τηλεθεάτρες. Ευχαριστώ τον Ιγνάτιο και τον Γρηγόρη, τους αδελφούς Πιπίνη. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ τον Νίκο τον Διονυσόπουλο που ήταν κοντά μας με τις γνώσεις του για το Ζεϊμπέγικο. Και ένα πάμε θέμα που δεν τελειώνει ποτέ, βέβαια. Ναι, και να πούμε βέβαια ότι το αναφέραμε τον Μάρκο τον Βαμβακάρη, εξάλλου ακούσαμε και ένα τραγούδι του. Φυσικά και ο Μάρκος Βαμβακάρης έχει γράψει. Δύο ακούσαμε. Τις Βεργούλες και τα Ματόκλαδα. Όχι μόνο αυτό, αλλά ναι, ο Βαμβακάρης έρχεται από τη σειρά όπου τα Ζεϊμπέκικα είναι και βεβαίως θέμα μεταμφιέσεων, της απόκρισης κτλ. Δηλαδή έχουν βέβαια βασικό ρόλο τα Ζεϊμπέκια και τα Ζεϊμπέκικα στη σειρά. Μάλιστα. Από όπου και τα φέρνει. Λοιπόν, να πω και για το Εθνικό. Γιατί οι αποψινές και αυριανές παραστάσεις του Εθνικού Θεάτρου ματαιώνονται αν είχατε σκοπό και προγραμματίσει να πάτε μέχρι το Εθνικό. Γιατί είναι οι στάσεις εργασίας που αποφάσισαν οι εργαζόμενοι στο Εθνικό μετά από την έκτακτη Γενική Συνέλευση του Σωματείου τους. Γιατί σύμφωνα με την ανακοίνωση του Σωματείου των Εργαζομένων του Εθνικού, κινητοποίησης ενάντια στην απόφαση για τη μη ανανέωση των συμβάσεων για τη συρρήκνωση του καλλιτεχνικού έργου και των περικοπών των αποδοχών των εργαζομένων θα συνεχιστούν με κλιμάκωση των δράσεων. Πριν πάτε λοιπόν στο Εθνικό Θέατρο, καλούμε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά με τα ταμεία του θέατρου. Να πω και ότι ο Μανώλης Ολιδάκης ξεκινά τις εμφανίσεις του σήμερα στο Ζυγό. Με ένα πρόγραμμα αναδρομής στην καριέρα και στις επιτυχίες του τις μεγάλες. Έχει υλικό από 5 χρυσούς δίσκους που θα εμφανιστεί εκεί, αγαπημένες τους συνθέσεις. Μαζί του συνοδοιπόροι ο Γιάννης Οσπάθας, εξαιρετικός αυτός φίλος του και μουσικός. Και η Νάντια Ιμπουλέ. Εμείς πήγαμε χτες, κλέψαμε από τις πρόβες του Μανώλη του Λιδάκη. Πάρτε μια γεύση. Τώρα στη μαύρη αρρώστια. Παρασκευή και Σάββατο εμφανίζεται στο Ζυγό ο Μανώλης Ολιδάκης. Θα είναι μαζί μας την ερχόμενη εβδομάδα για να τον απολαύσετε. Πήγαμε μέχρι εκεί. Φύγαμε 2 το πρωί. Γράψαμε ό,τι μπορούσαμε. Λοιπόν. Λεωνίδα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι γερός, βρε. Να είσαι καλά. Είναι χαρά. Πάντα έτσι, με αυτή τη φωνή που βγάζει Ελλάδα και που μας θυμίζει τον Καζαντζίδη. Σε χρειαζόμαστε να είσαι εδώ και να κάνεις εμφανίσεις. Εύχομαι να γίνει αυτό. Μανώλη Γεργοστάθη, οι ευχαριστίες μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιάννη. Και σε εσάς, να είστε καλά. Γεροί και δυνατοί, πάντα Έλληνες. Το λέω αυτό γιατί όλοι λέτε ότι είναι πάρα πολύ ωραία εκπομπή επειδή μυρίζει η Ελλάδα. Λοιπόν, να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο. Θα τα πούμε τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 4. Άλλη εκπομπή τη Δευτέρα. Πάμε. 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 Θα μας πει ένα ζεμπέκικο ή θα χορέψουμε. Αν είναι να χορέψουν, θα πρέπει να παίξετε ένα. Ό,τι θέλετε. Θέλετε να πάμε το. Τι θέλει ο σκηνοθέτης μου, θέλετε το τελευταίο βράδυ μου. Το τελευταίο βράδυ μου πάμε. Να πούμε ένα τραγούδι, τον Απόκληρο. Τον Απόκληρο. Μας ακούγει ο κόσμος από το εξωτερικό. Του Τσιτσάνη. Του Τσιτσάνη. Του Τσιτσάνη. Πάμε τον Απόκληρο. Περιπλανωμένος, δυστυχισμένος, μακριά της μάνας μου την αγκαλιά. Περιπλανωμένος, δυστυχισμένος, μακριά της μάνας μου την αγκαλιά. Yeah.
λίγο για σένα. Μου έχω